Η διετία της πανδημίας αποδείχτηκε καθοριστική για την καθυστερημένη διάγνωση καρκίνου σε μεγάλο αριθμό ασθενών. Οι επιπτώσεις είναι σήμερα ορατές, με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την Ελλάδα να κάνουν λόγο για 64.500 νέα περιστατικά ετησίως και για 32.000 θανάτους από καρκίνο στη χώρα. Ο καρκίνος είναι πολύ χειρότερος από ότι ήταν ο κορονοϊός. Έχει μη μεταειδόμενες ασθένειες, είναι οι βασικές ασθένειες που απασχολούν την ανθρωπότητα. Γι' αυτό εμείς ξεχάσαμε τα τελευταία 2-3 χρόνια τον καρκίνο και τώρα βλέπουμε καθυστερημένα να προσέρχονται ασθενείς σε προχωρημένο στάδιο και αυτό δεν μας αρέσει καθόλου γιατί μειώνει τις πιθανότητες θεραπείας. Η εικόνα αποτυπώνεται και σε τοπικό επίπεδο με την αναπληρώτρια καθηγήτρια ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μαρία Τόλια, να διαπιστώνει αύξηση των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα στο νησί. Και με ανησυχεί ιδιαίτερα γιατί υπάρχουν πολλοί νέοι, πάρα πολλοί νέοι, μέσης ηλικίας επίσης 50 ετών, που προσέρχονται στο Παγνή ως ασθενείς τελικού σταδίου. Αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ. Κάτι πρέπει να αλλάξουμε στον τρόπο ζωής μας, στις συνήθειές μας. Αυξητική τάση καταγράφεται και στον καρκίνο του μαστού, που σύμφωνα με τους ειδικούς θεωρείται ψυχογενές νόσημα. Σε σχέση με την τελευταία δεκαετία, μπορούμε να πούμε ότι είχε αυξηθεί περίπου κατά 1/3. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχουμε και ένα ευχάριστο μήνυμα, ότι παρότι είχε αυξηθεί, δηλαδή μιλάμε για νούμερα γύρω σε 7.500 νέες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού κάθε χρόνο, έχουμε καλύτερη επιβίωση και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Σημαντική πρόοδος όμως παρατηρείται και σε άλλες μορφές καρκίνου, χάρη στα νέα φαρμακευτικά σκευάσματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το 70-80% των παιδιών θα ζήσει, θα μεγαλώσει, θα κάνει οικογένειες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο καρκίνος του όρχεως. Χαρακτηριστικό στο παράδειγμα, ο καρκίνος του μαστού. Ζουν πολλά χρόνια. Οι περισσότερες γυναίκες, το 70% θα πάει από άλλη αιτία και όχι από τον καρκίνο της. Καταλυτικός ωστόσο στην πορεία ενός ανθρώπου που νοσεί είναι ο τρόπος ζωής. Επιβαρυντική καθημερινότητα με κακή διατροφή, καθιστική ζωή, έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα και σε βλαβερές ουσίες και άγχος αποτελούν τους κύριους παράγοντες που συντελούν στην πρόκληση νεοπλασματικών ασθενειών. Πρέπει και εμείς να σταματήσουμε να καπνίζουμε, πρέπει και εμείς να προσέξουμε τη δίαιτά μας, να κάνουμε γυμναστική άσκηση, θα πρέπει να αποφεύγουμε τις δηλητηριώδεις ουσίες που εκπέμπονται από τα τζάκια μας, από τα φυτοφάρμακα, θα πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα που βοηθούν στην αποφυγή του καρκίνου. Να κάνουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, να βάλουμε κάποια χόμπι τα οποία μας αποφορτίζουν και τα οποία θεωρούνται και αντικαταθλιπτικά, γιατί σήμερα η μέρα η Ελλάδα έχει πάρα πολύ κατάθλιψη και ένας λόγος από τον οποίο γεννιέται ο καρκίνος είναι κατάθλιψη. Το μήνυμα ότι ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί στέλνει ο οδοντίατρος και εικαστικός Μαγδαλίνη Βογιατζή μέσα από το φωτογραφικό λεύκωμα με τίτλο «Ιστορίες μαστού» που παρουσιάστηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Χανιά. Μπορούμε οι γυναίκες να αγαπηθούμε και ακόμα και να έχουμε ουλές, ειδικά στη σημερινή εποχή που η εικόνα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρώτιστο ρόλο, έτσι, και μας επηρεάζει βαθύτατα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε η εικόνα μας, είμαστε εμείς, η ψυχή μας. Σκοπός της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, της οποίας είμαι πρόεδρος του Παραρτήματος Χανίων, είναι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση. Μόνο έτσι σωζόμαστε. Σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση για τον Έλεγχο του Καρκίνου, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία αγωνίζεται για την άρση των ανισοτήτων γεωγραφικών, κοινωνικών και οικονομικών, διεκδικώντας ίσα δικαιώματα στην πρόσβαση όσων νοσούν από καρκίνο στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.